έχουν περιοδικό ποσό του καταλογισμού. Μπορεί και ψεύω όμως εξαιτίας αυτών μια διαφορά 2.707 ευρώ, η οποία πρέπει να τακτοποιηθεί λογιστικά. Μην φοράει ο κύριε Σάκου, μας κάτσαν παραπάνω από ό,τι έπρεπε και πρέπει αυτά τα 2.000 και πάνω να τακτοποιηθούν λογιστικά να επιστρέψουν στο ταμείο. Να τακτοποιηθούν λογιστικά. Ερωτήσεις. Και μάλιστα στο σχέδιο των εξόδων, επιχορήγηση ΥΠΕΣ και στο σχέδιο των εξόδων με επιστροφή ποσού αχρεωστούς καταληκτών για το συγκεκριμένο. Ναι, κύριε. Ερωτήσεις, κύριε Ασλάμοβλου, κάνω στην πράξη του ποσού που αποκόσαμε το 462.977 διαχρονώντας το άλλο ποσό που λέει το τελικό ποσό του καταλογισμού και είναι ακριβώς 632 ευρώ. Σύμφωνα με τα νούμερα που έχει στο συγγενικό, η διαφορά των 2.707,06 πώς προκύπτει. Μπορεί να απαντήσει ο κύριος Δαούλας, ο οποίος είναι εδώ πέρα. Κύριε Δαούλα. Μπορεί να σε απαντήσω και εγώ. Αλλά ο κύριος Δαούλας είναι πιο κατάλληλος. Τεχνικό θέμα, ή να σε απαντήσει ο κύριος Δαούλας. Με την ένταξη του Δήμου στο νόμο 49 του 12, το ποσό του καταλογισμού ανέρχοντας τα 459,07,08 που ήταν το κεφάλαιο της καταλογιστικής πράξης. Μέχρι την βεβαίωση, η ΔΟΗ, αυτό το ποσό είχε μια προσάρτηση 2.707 ευρώ περίπου. Με την ένταξη του Δήμου στο νόμο των ανωτέρων που ανέφερα, το Υπουργείο παρακράτησε αυτά τα χρήματα, αλλά στον προϋπολογισμό μας είχαμε πίστοση 400 όσο ήταν και το κεφάλαιο. Στις 31/12/13, με την παρακράτηση του ανωτέρου ποσού, ο Δήμος συμψήφισε το ποσό του κεφαλαίου, τα 459. Η τακτοποίηση με την ΔΟΗ έγινε εντός του 2014. Εκεί προέκυψε ένα ποσό 635 περίπου ευρώ, που ήταν επιπλέον χρήματα που παρακρατήθηκαν από τον Υπουργείο και αποδόθηκαν στη ΔΟΗ, τα οποία και επιστράφηκαν στο Δήμο, αλλά και το ποσό των 2.707 που ήταν η διαφορά των προσαυξήσεων. Για τη λογιστική τακτοποίηση θα πρέπει τώρα να εντάξουμε τον προϋπολογισμό, το φέρουμε σαν έσοδο από τα παρακρατήσεντα και από εκεί πέρα θα εκδώσουμε ένα έγγραφο συμψηφικό μόνο και μόνο για να τακτοποιηθεί αυτή η διαφορά. Παρακαλώ. Άλλες ερωτήσεις υπάρχουν, τοποθετήσεις, ψηφίζουμε. Κύριε Βίκη, είχατε με συγχωρείτε. Όχι, εγώ είπα ότι αυτό είναι. Ναι, 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 κύριε Αποστολή. Κύριε Πρόεδρε και κύριε Δημοτικέ Σύμβουλε, εμείς ευχαρίστως θα ψηφίζαμε τα κονδύλια των δανεικών απορροφών για τους ανθρώπους που έχουν κερδίσει τα δικαστήρια, έστω και προσωπικά. Είμαστε υπέρ των εργατικών δικαιωμάτων, αλλά υπάρχουν κάποια σημεία στα οποία διαφωνούμε γιατί είναι πολύ γενικόλογα. Παράδειγμα, στο σημείο Δέλτα του εισηγητικού μιλάει για τοποθέτηση μεταλλικών αποτρεπτικών εμποδίων. Συγγνώμη, δεν έκανα την παρατήρηση ποια θέματα μπορούμε να περάσουμε χωρίς συζήτηση και δεν έγινε αποδεκτή. Άρα πάμε ένα-ένα. Εντάξει, κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη. Παρακαλώ. Ψηφίζουμε, λοιπόν. Κατά. Κύριε Ελευθεριάδου, κατά. Λευκά. Κατά τη σημαίνει. Το δεύτερο θέμα αφορά, κύριε Δέκη, τη σχολοσία. Εκεί είμαστε εσπέρετες. Λοιπόν, ναι, 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 ναι,